Η πάσα με μαθηματική ακρίβεια θα έλεγε κανείς τον Γκάλι. Νέο σου τριών πόντων. Και με τρίποντο ο Νίκος Γκάλης ακριβώς στην εκπνοή. Θα κάνει το σκορ 185, η μεγάλη νίκη του Άρη που κερδίζει τον έκτο τίτλο της ιστορίας του, τον τέταρτο συνεχόμενο και τον τρίτο χωρίς ήττα. Είναι εδώ, θα ξαναδούμε την πάσα του Γιαννάκη. Ο Γκάλης με σου τριών πόντων ακριβώς την εκπνοή θα κάνει το σκορ 185 και θα γράψει το τελικό 185 που χαρίζει τον τίτλο στον Άρη, που διεκδικεί ακόμα το double. Αντιμετωπίζει το Σάββατο σε ένα παιχνίδι που επίσης θα παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης και το κύπελο. Αντιμετωπίζει στον ημιτελικό τον Πανιόνιο. Ο Άρης λοιπόν, που ήταν για πρώτη φορά πρωταθλητής το 1979 με προπονητή τον Γιάννη Ιωαννίδη, που στη συνέχεια οδήγησε τον Άρη σε 5 ακόμα πρωταθλήματα. Εδώ η λίστα των πρωταθλητών. Από το 1963-64, όταν θεσμοθετήθηκε η πρώτη εθνική κατηγορία. Σε 25 εθνικά πρωταθλήματα λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει 12, ακολουθεί ο Άρης με 6, η ΑΕΚ με 5 και ο Ολυμπιακός με 2. Για τον ΠΑΟΚ τελείωσε η περίοδος, έγινε τελικά αυτό που φοβόταν ο Νιούμαν. Οι παίκτες του και ο ίδιος θα πάνε από νωρίς για διακοπές. Τελείωσε λοιπόν η μάχη προς τον τίτλο με μια ακόμα εύκολη επικράτηση του Άρη. 185 το τελικό σκορ, 83 Άρης πρωταθλητής, το 84 ο Παναθηναϊκός στην Κέρκυρα, το 85 το πρώτο στη σειρά από τα 4 πρωταθλήματα του Άρη, το 86 Άρης, 87 Άρης και απόψε το ένα ακόμα πρωτάθλημα, το έκτο του Άρη. Αυτά από το Αλεξάνδριο, υπενθυμίζουμε 185 το τελικό σκορ. Καλή που πέτυχε.